Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Σήμερα έχουμε ένα βίντεο, throwback βίντεο, πολύ καυτό throwback βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο ουσιαστικά έγινε recorded πριν 11 μήνες περίπου. Ήταν να βγει τότε, δεν βγήκε ποτέ και ήρθε η ώρα να το χρησιμοποιήσουμε ως το τελευταίο βίντεο για το FIFA 21. Ένα πάρα πολύ δυνατό βίντεο για να κλείσουμε το FIFA 21. Ένα FIFA που μας πέτρεψε αρκετά, αλλά κάπως πρέπει να το κλείσουμε και θα το κλείσουμε με αυτό το πολύ καυτό, σας το υπόσχομαι, βίντεο στο οποίο θα παίξουμε, όπως καταλαβαίνετε, ντραφτάκι με τον Madney. Και καθώς κλείνει η σεζόν του FIFA 21 και ξεκινάει μια νέα σεζόν, μια φρέσκια σεζόν FIFA 22, σου έχω το μέρος που μπορείς να μπεις και να αγοράσεις, αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, το FIFA 22. Και το μέρος αυτό είναι το Enemba. Ο σημερινός μας χορηγός είναι ένα site το οποίο μπορείς να βρεις διάφορες προσφορές, όχι μόνο για το FIFA και για άλλα παιχνίδια, είτε για in-game αγορές, όπως είναι τα FIFA Points, ας πούμε, στην περίπτωσή μας. Γενικά το Enemba σου προσφέρει τη δυνατότητα, χωρίς να κάνεις εσύ πολλή δουλειά και να ψάξεις την καλύτερη τιμή που υπάρχει στο ίντερνετ. Το Enemba κάνει τη δουλειά για σένα, ψάχνεις το παιχνίδι, σου βρίσκει την καλύτερη προσφορά που υπάρχει στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο παιχνίδι που ψάχνεις ή για το συγκεκριμένο προϊόν που ψάχνεις και σε φέρνει μπροστά στην οθόνη σου. Εσύ απλά κάνεις μερικά κλικ και αγοράζεις το παιχνίδι που θέλεις. Για παράδειγμα, στην οθόνη μας εδώ έχουμε προσφορές, όπως είναι τα offers εδώ πέρα. Μπορούμε να δούμε λίγο κάποιες προσφορές μέσα στο Enemba. Σου βγάζει ποιες προσφορές είναι αυτή τη στιγμή hot, ας πούμε, στην αγορά και μπορείς να τις προσεγγίσεις. Μπορείς να πας εδώ, βλέπετε ότι έχει παιχνίδια και για PC, Steam Games και για Xbox και για PlayStation και για Nintendo. Γενικά υπάρχει μεγάλη γκάμα παιχνιδιών, είτε είναι καινούρια είτε είναι πιο παλιά. Ανάλογα αυτό που ψάχνεις, αυτό θα σου δώσει και το Enemba και θα σου δώσει την καλύτερη προσφορά. Φυσικά δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς με το Enemba. Όπως βλέπετε εδώ, μπορείτε να το τσεκάρετε και μέσα στο site από το Trustpilot, το οποίο ελέγχει ουσιαστικά πόσο legit και όχι scam είναι μια εταιρεία. Το Enemba έχει 4,6 score από 5, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ έμπιστο, και εκτός από αυτό έχει και live chat 24/7, ώστε αν έχετε κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σας, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσετε με έναν αρμόδιο και να σας λύσει το πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει. Και εννοείται, μην ξεχνάμε γιατί είμαστε εδώ, έχει και τις καλύτερες προσφορές για το αγαπημένο μας παιχνίδι. FIFA 22, όπως βλέπετε, προσφορές. Εδώ υπάρχει και μπάρα για φίλτρα, ώστε να ψάξετε στη συγκεκριμένη πλατφόρμα που θέλετε. Να έχετε το νου σας, εννοείται, να τσεκάρετε το Enemba, γιατί δεν έχει πάντα διαθέσιμους κωδικούς για το PlayStation κυρίως. Να ξέρετε ότι φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα, οπότε πρέπει να είσαστε πολύ γρήγοροι. Εντάξει, για το PC και το Xbox υπάρχουν, νομίζω, διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. FIFA 22 για pre-order, όπως βλέπετε, για το PC και το Xbox υπάρχουν. Για το PlayStation πρέπει να είστε πιο γρήγοροι. Και να σας υπενθυμίσω και κάτι άλλο, όπως βλέπετε εδώ, λέει FIFA 22 PC ENG, δηλαδή ουσιαστικά που είναι English version. Εσείς θα κοιτάτε είτε το Global, όπως λέει εδώ πέρα, που το key είναι Global, δηλαδή είναι για πολλές χώρες, είτε το Europe. Είτε το Global είτε το Europe μας κάνει για εμάς που είμαστε Ελλάδα. Οπότε να έχετε το νου σας για να μην κάνετε εσείς λάθος και μετά δεν διορθώνετε, αγοράσετε κάποια έκδοση που δεν κάνει για εσάς. Πάντα να κοιτάτε να λέει είτε Global είτε Europe στο key. Και φυσικά όταν πάτε στο checkout, όπως βλέπετε, έχετε και επιλογές PaySafe, έχετε credit card, έχετε PayPal, έχετε Enemba Wallet. Υπάρχουν πολλές επιλογές για να πληρώσετε, οπότε αυτό σας διευκολύνει. Και φυσικά ένα από τα πιο σημαντικά, μην το ξεχάσετε, εδώ πάνω από την τιμούλα με τα κίτρινα γράμματα μπαίνεις, πατάς got discount code, έχετε discount code και ξέρετε ποιος είναι, FIFANOID X, τον πατάτε, κάνετε ένα apply και παίρνετε ένα μικρό 100% off από την τιμή και φυσικά βοηθάτε και εμένα και το κανάλι, οπότε αυτά. Ευχαριστούμε το Enemba για τη χορηγία σε αυτό το βίντεο και πάμε τώρα να μπούμε στα σημαντικά. Πάμε στο βίντεο. Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι, αλλά δεν είναι απλά... δεν είναι απλά άλλο ένα βίντεο, έχουμε το Χαρίτζα. Πρώτη φορά στο... Όχι πρώτη φορά. Είχαμε κάνει το pack opening στο live πριν κάτι μήνες. Αλλά τώρα κάνουμε ένα βίντεο, καθαρά βίντεο, dedicated. Και αν δεν έχετε πάει να δείτε ήδη το πρώτο που είχαμε κάνει στο κανάλι του Χάρη, yes, να πάτε. Θα το έχω στην περιγραφή, λογικά. Γιατί έχουμε κάνει εκεί ένα challenge και τώρα θα κάνουμε ένα δεύτερο challenge. Διαφορετικό βέβαια, γιατί στο Χάρη, αν πάντα δείτε, έχουμε κάνει κάτι με λεφτάκια. Κάναμε 100 ευρώ challenge, όπως είναι η σειρά στο κανάλι μου, ξέρετε οι περισσότεροι. Ακριβώς. Αλλά σήμερα εδώ το έχω κάνει διαφορετικό. Θα παίξουμε draft και αν δεν το κερδίσουμε,
Θα πιούμε έχει ταμπάσκο. Και έχουμε πάρει το πιο καυτερό. Και να ξέρετε, το κάνω disclaimer από τώρα ότι εμένα γενικά μου αρέσουν τα καυτερά. Σίγουρα να φας κάτι καυτερό μόνο του δεν λέει πολύ. Αλλά εμένα μου αρέσουν τα καυτερά, του Χάρη δεν του αρέσουν. Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου. Εγώ απεθάνω με φίλε, δεν θέλω. Οπότε τι καλύτερο. Αυτό. Τι καλύτερο για να τρέχει χαρντάρι, βάλε ταμπάσκο και θα τρέχει χαρντάρι λογικά. Ξέρω εγώ, εντάξει, τώρα είναι και άμπαλο τι να κάνει. Το παιδί θα προσπαθήσει. Δηλαδή, ένα παίκτη στην μπάλα, τον βάζει να παίξει ο προπονητή, εντάξει, το παιδί θα μπορεί να παίξει 100%. Άμα δεν το έχει και είναι για να πάει να γίνει ταμείας, τι έχει παίξει μπάλα με το ζόρι. Φιλέ μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα το φτιάξει εσύ ή θα το φτιάξω εγώ. Θέλω να το φτιάξει, πάμε. 15.000. Φέρε. Τα χάλασα. Τι σύστημα. 4-2-3-1 τερματισμό. Αυτό να ξέρει. Αυτό θα πάρουμε γιατί το έχω πιστέψει. Ναι, είναι ο πύλα. Το έχω πιστέψει. Είναι ο πύλα, είναι ο πύλα. Έχω δει και χειρότερου κάπτεν στην αρχή. Θα σε βάλω πιο όλο το μπουκάλι τα μπάσκο. Super sub, super sub. Δεν είχε κάτι καλύτερο. Α, δεν είχε. Δε εδώ θα βγει μέση Μπέιλ. Δε. Το έχω πιστέψει. Μπέιλ θέλω. Σαλάχ. Σαλάχ, σαλάχ. Σαλάχ είναι φοβερό. Μπενφίκου. Φιρμίνο, Φιρμίνο, Φιρμίνο. Inform, inform, Φιρμίνο. Κιν! Βέρνερ! Βέρνερ! Είπες Βέρνερ. Βέρνερ. Where did they come from? All this guy. Ωραία, μαλάκα, μην το πιάνεις, Κιν! Μαλάκα, εντάξει, είπαμε να πεις ένα αστείο, τον τσεκόλιασε. Άμα συνεχίσεις μαλακίες, θα κλακάς φύγω. Ό,τι να ήταν αυτό που είπα, ξέρεις. Δεν βγάζει νόημα. Δεν κολλάει, γενικά, αλλά. Ρενάτο Γκουστ. Ρενάτο Σάντζ, να το Γκουστ. Ρενάτο Σάντζ, να το Γκουστ. Πάρουμε Ρενάτο Σάντζες. Πάρε, πάρε, γιατί είναι καλή καρτά, δεν ξέρεις. Δύσκολο να κολλήσεις κέμιστρα, αλλά. Τι λέει, Μάντζ, oh. Van de Beek. Νομίζω, ναι, το πιο safe είναι Van de Beek. Αν και έπρεπε να πάμε για Μίλνερ, για το κέμιστρο. Για το κέμιστρο. Γκορέτσκα θα μπορούσαμε για τον Ντούγκλας, αν θέλεις να παίξεις βασικός. Ναι. Πάρε Γκορέτσκα, γιατί μπορεί να το έχουμε και κανέναν Ντέιβις και τον θέλω τον Ντέιβις. Επίσης μπορούμε να πάρουμε Κόβασιτς και να βάλουμε Ελέφτον Βέρνερ και να παίζει με 10. Θεωρώ και άμα βρούμε άλλο striker από Premier League. Ισχύει, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε και άλλους CM που να από Premier League. Θα ξανατύχουμε. Ενώ ο Γκορέτσκα. Απλά ο Ντούγκλας δεν θα παίζει ποτέ σε καλό εδώ, δεν είναι λέμε. Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά δεν τον πειράζει. Πάντα σε 6 παίζει και σε 5. Σωστό. Άλλο Τέγε. Να πάρουμε. Πάρ το πάνω σου. Και μπορούμε να πάρουμε και το Φάντε Μπέκ να τον πάμε από εκεί. Ναι. Καλά, τώρα εδώ δεν νομίζω. Ναι, White βγάζει νόημα. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Τον πήρε. Τι να έπαιρνα, μάλλον. Πλάκα. Ωραία άμυνα μας έχει δώσει πάντως. Ναι, αμινάρα έχουμε. Αμινάρα. Τέρμα. Γιατί μπορεί να το πούτε, είναι μίντελε. Πάρουμε Κουρτουά γιατί. Ξέρω εγώ, δεν έχει. Κάνει κάτι άλλο chemistry. Τι μπο. Πάρε Κουρτουά και βλέπουμε. Πατάω τέρμα. Αυτό είναι τυχαία, το έχω δει. Ναι, κάτι πρέπει να μας δώσει από Premier League όμως. Εντάξει, διάλεξε και ορίζει. Ορίζει καλύτερα. Εγώ θα συμφωνήσω. Είναι και Γάλλος. Ένα center back θέλουμε καλό, ρε φίλε. Το καλύτερο δεξιμπάκ στην Premier League. Δεν βολεύει έτσι κι αλλιώς κάτι άλλο, οπότε. Καλά, ναι. Ναι, αγγελικούλα μου. Ο! Τι ώρα! Φεύγατε και αυτά παίζουμε. Σωστό. Σωσό. Σωστό. Σωσό. Τι να πάρουμε. Να πάρουμε σο για center back αντί για το White. Look, σο. Ωραία. Βάλτε τον εδώ γιόλο. Για να δούμε. Φέραν τώρα οι άλλοι, ρε μαλάκα. Δεν τράπηκαν. Και του είπαμε να μην το φέρουν. Να τον πάρουμε για CM. Αντί για τον Ρενάτο. Ναι. Πρέπει λίγο να πάμε τώρα αγγλικό από εκεί αναγκαστικά για το chemistry. Ναι, τώρα. Α, τώρα θα μας δώσει και καλούς επιθετικούς, το έχω πιστέψει. Ο Κότσα μας κάνει για chem. Ναι. Αλλά μας έδωσε ζάχα. Τον παίρνουμε. Γενικά ναι, αλλά θα πάρουμε ζάχα. Και τι θα αφήσουμε τον Κότσα. Δεν είναι κακή επιλογή ο Κότσα, η αλήθεια είναι. Αλλά αντί για ποιον. Αντί για Γκορέτσκα. Αναγκαστικά. Πρέπει να βρούμε ένα LM τώρα από Premier League όμως. Το καλό είναι ότι δεν έχει πέσει το chemistry του Ντούγκλας με τόσο έπαιζε. Ωoo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 o
Το δέχομαι. Κριστιάνο Ρονάλντο. Στην άκρη μαλάκα θα πέσει. Να τον ζύμια ψώρα. Δεν έχει κάτι, παίρνει ο Λουσουγιόν. Παίζει για το μέτρο. Ναι. Για να δούμε. Αντάμα. Αλλά δεν κολλάει. Σιμών, όχι, ούτε αυτό κολλάει. Δεν κολλάει για τις θέσεις, γιατί το ελέφι φαρέ τώρα μας ρυπάρει πολύ άσχημα. Αντάμα για σούπερ. Αλλά ναι, για σούπερ σαν παντάμα θα παίρνει από εδώ. Έλα, δώσε κάτι. Ναι, το δώσε. Ναι. Οριέρε, φίλε. Αλάν Σεν Μαξ. Άμα το ξανακάνει αυτό, θα φάσει οριέρε από πολύ. Εντάξει, τουλάχιστον βγάλαμε το 100 chemistry. Η άμυνα είναι άθλια εντωμεταξύ. Αυτή την άμυνα δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, καταπίνουμε όλο το ταμπάσκο έτσι με το μπουκαλάκι. Έλα, δώσε κάτι άμυνα. Όχι, όχι. Θα μας πάρει η μπόρα μας αυτό που γίνεται. Άρα, Κριστέα, δεν μπορούσα. Το έχω πιστέψει θα δώσει κάτι καλό τώρα. Ένα center back, να μπορούμε να το βάλουμε αλλαγή. Ω! Γετλίν, καλό. Ναι. Έχει pace. Ναι, τουλάχιστον έχει pace. Έλα, βοήθησε. Καλά, και το κέντρο τώρα το βλέπω, είναι τραγικό. Ωραία πάει. Θα πάει καλά. Θα βάζουμε Γκορέτσκα μέσα και Ρενάτο Σάντσες. Έχουμε και Ρενάτο Σάντσες. Αλλά τι και Ρονάλντο. Έχουμε super subs, φίλε. Ωραία πάει. Όχι, καλό draft είναι, φίλε. Αλλά γιατί δεν έχουμε 100 cam. Είναι πολύ off cam. Μαξιμίνο, Κότσα, Φέραν Τόρες, Σο. Σωστά, ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, δεν γράφει τόση ώρα. Λέγανε. Ναι. Τι να κάνουμε, αλλάξουμε κάτι. Εκτός αν. Φέρε μου λίγο. Κάναμε αυτό. Έφερε και ο τσόμπαλο. Γκορέτσκα. Έμπαινε ο Γκορέτσκα. Ρουζιγιόν. Έμπαινε, ναι, ο Ντόγκλας Κώστα. Ερχόταν εδώ έναν Ρουζιγιόν. Καλύτερο κέμ. Έχει και καλύτερο κέμ και είναι, βγάζει και λίγο περισσότερο νόημα. Νομίζω, ναι. Αντί του Σο, βάλε τέγιο. Σωστό.
Τι έλεγες να κάνουμε. Κοίτα, θα μπαίνει. Λοιπόν, έτοιμη ομάδα. Έτσι θα μπούμε στο draft. 93 chemistry. Α, δεν έχουμε πάρει προπονητή. Ίσως στάσουμε λίγο το chemistry λίγο παραπάνω. Πόσους Ισπανούς έβγαλε. Έλατε. Κανένα δεν μας ανεβάζει. Ωραίο. Πάρε το Λοπετέγκι, επειδή δεν ξέρουμε. Αυτή είναι η ομάδα λοιπόν. Δυνατά! Αυτή είναι η ομάδα! Έτσι. Αυτή είναι η ομάδα λοιπόν. Αυτά. Πάμε πρώτο game. Πάμε. Και βλέπουμε. Let's go. My man. Ωραία φανέλα έχεις, φίλε. Μπράβο. Μπράβο. Για να δούμε την ομάδα του αντιπάλου μας. Εκτός από τον Neymar που τον έχει λούσει εντελώς. Ναι, και το ρεγγυλόν. Και το ρεγγυλόν. Βασικά το chemistry του είναι χάλια. Ναι, ναι. Αλλά έχει μπροστά πολύ καλούς. Έχει γενικά καλούς παίκτες. Άμα αλλάζει Βαϊνάλντουμ με Μπρούνο. Δεν καταλαβαίνω αυτό με τον Μπρούνο γιατί το έχει κάνει. Τέλος πάντων. Όπα. Θα κάνουμε αλλαγές. Ποιες αλλαγές, δεν έχουμε αλλαγές. Πάντως εγώ είμαι ο κόκκινος. Ο Χαρίτζας είναι με τον μπλε. Ω, δεν έχω πια. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Τέλειο είναι, ανεβαίνουμε εξαιρετικά εδώ πέρα. Ναι, 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 ναι. Πού! Εμείς έχω αλλογιά. Όχι, δεν μου αρέσει. Διέξτε, διέξτε. Πω! Έβαλε και αυτός αλλάγος. Έχεις τον ακόμα σας διαδεστεί between defenders. Ναι, γιατί ήθελα το κεντρικό να τον βάλω έτσι. Να βάλω Φαντεμπέκ και Γκορέτσκα, ντροπή του είναι. Γκορέτσκα καλύτερα. Ποιος έχει καλύτερο defending, ναι, νομίζω ο Γκορέτσκα είναι ναι. Πω ρε φίλε, γιατί το λούσαμε έτσι. Εσύ το όλους βασικά, εγώ δεν έφτανα. Okay. Ποιος παίζει ρε μαλάκα με Classic το 2020. Εγώ παίζω με Classic, βρε βλάκα. Ποιος παίζει με Classic. Δεν ξέρω γιατί ήταν Classic, αλήθεια τώρα. Απλά ραντομιά. Έχει φύγει ο Βερνεράκος. Έχει φύγει ο Βερνεράκος. Και είναι γκολεσο... Σε τι με πέτσε όκοψε έτσι. Πάρτι, πάρτι ήταν μαλάκα, τον έβαλε center back. Τον έβαλε center back λέει. Ε, πάρτι να έχεις τώρα. Κανένας δίπλα σου δεν... Κούτσα. Κάντε αγόρι μου. Όχι! Όχι! Αχ, πήγα να κάνω μαλάκια μαλακία μεγάλη. Τι αυτό κάτω στο 6-0, όχι τώρα. Α, 0-0 είναι τώρα. Ναι. Λαγκάρει το χειριστήριό μου, ρε. Ναι, όταν θα το κάνει, απλά σπάμαρε το μοχλό, ρε, ξανά. Οκ. Ωραίο! Αντρικό γκολ φάγαμε έτσι με κοντρούλα, ωραία. Ναι. Όταν κοντράρει τα δικά μας σουτ πηγαίνουν στο διάλογο του μάνα. Το δικό του πάει μέσα όταν κοντράρει. Γκολάρα. Πολύ ωραίο. Πολύ σ' αρέσει το ταμπάσκο γενικά. Εμένα μου αρέσει πολύ. Πάει ρε Γκορέτσκα, είπαμε να πετύσει πίσω. Τι έκανα, πάτσα κατά λάθος τον Βαντεμπέκ να κάνει κίνηση και το γη. Ναι, φανταστικό, καταπληκτικό. Είσαι τρομερός, είσαι τρομερός. Ένα-ένα. Ο Μοχάμες. Ωραίος πανηγυρισμός, Γκραμπτήσμο. Δεν θέλω να φάω τον μπάσκο. Ω, πήγε να μου ρίξει γερή πόδια εκεί. Ισχύει, μα λέει. Ωραίο. Ναι! Σαλά! Όχι! Τι εντρικό τάκλι είναι αυτό το Βέρνερ. Το κάρβουσες. Ωραίο. Κουτούλησες. Ωραίο. Το κουτούλησες. Άλεξ τέλειες. Γιατί λες συνέχεια Ντούγκλας χωρίς λόγο. Για να με παίζεις στον Ντούγκλας ρε πλάκα. Σε πλάκα. Πω! Ρε. Τι νομίζω ότι φωνάζω έτσι άκυρα Ντούγκλας. Σου λέω απλά δες τον Ντούγκλας. Ντούγκλας άκυρα. Επειδή δεν τον έχω δει ότι έχει κάνει κίνηση και λέω τι μου το λέει ρε μαράκο. Δεν βλέπω τον Ντούγκλας να έχει... Τι ώρα που τον έκλειψε την παλέγγι. Ισχύει. Όντσο Γκορέτσκα. Δίχασε εκεί, μπράβο κταρά μου. Μπράβο μπάλε μου. Ποιος είναι αυτός, τι κάνει ρε σιγιονική. Τρομερό. Τη φέρνω δεξί. Πλασάρω. Σκοράρω, φίλε. Βερνεράκος. Ένα-δύο Βερνεράκος είναι, είναι καταπληκτικό. Πω, με έπεισε τώρα. Το σύστημα. Πολύ. Δεν βγαίνει φωτιά μπροστά. Τι σύστημα παίζει ο άλλος όμως, δεν έχω καταλάβει. 4-2-1-2. Κοίτα πώς βλέπω Βέρνερ. Τον είδες όμως. Θα παίξουμε. Ο Ρουζιγιόν έπαιξε, αλλά εντάξει. Ο Μπόλ ήταν εκεί. Δεν ξέρω αν τον είδες. Ναι, το είδα μετά. Δεν παίζουμε την τρόπη του Defender. Δεν είναι. Ο Παστέλος όμως. Τι έβαλε ρε. Μαλάκα, αυτό τι είναι τώρα, είναι... Είναι κάποιο είδους τρολάρισμα. Ω, αυτά είναι μυστικά του δουλειάς. Ωραίο, μυστικό. Πόσο την πήρα ρε μαλάκα. More like μυστικό. Κάνε ρε μαλάκα. Ω! Ωραίο! Σου έκανα σε ένα interception φανταστικό. Μαλάκα το έπαιξες. Δεν το έχεις να κάνει. Ωραία. Μην το φάμε 45. Έχει λήξει ρε. Ρεφ! Τι γύρισε όλο πίσω. Ήρεμα. Το έχουμε γυρίσει. Το έχουμε. Θες να βάλουμε Ρονάλντο.
Όχι στο κέντρο όμως. Αντί του θα το πέει. Ούτε τον επένδυσε το κάνει, αλήθεια. Να ξέρει, δεν βλέπω πολύ καλά. Ναι, τι κάνει ρε μαλάκα μέσα στην περιοχή του. Δικιά σου μπάλα είναι εκεί, τερμάς. Εσύ αγόρι μου, εσύ την μπάλα. Μαζεύεις. Δεν τη πιάνεις. Ποτέ. Να κάνεις φάση. Μαλάκα δεν έχει full zest τώρα για κάποιον. Ναι. Έχει κλείσει η air-condition. Το κατεβάζει. Βγες την μήπως ήταν ετοιμαζόταν τον goal. Τον κολλάσω. Μάτι μου ήρθε χάρης. Σκέφτομαι τώρα που θα βγει το PS5 να το κάνω μάτι μου 4K. Αν το κάνεις δεν ξέρεις ότι καλύτερο. Πρέπει βασικά να το κάνεις. Βγάλω τον έξω, ρε, δουλεύουμε αύριο. Ρε, φεύγουμε και δουλειές. Πάρ' ναι, πες το μπέκο. Πάρ' το. Καμίσαμε τώρα. Πες το μπέκο, πάω βάθος. Ωραίο. Όχι. Το κατάφερες. Πίσω, ρε, μάλακα. Όχι. Το ήξερα, ρε, μάλακα. Μην αγχώνεσαι, ρε, μάλακα. Μην αγχώνεσαι. Ω, τι πέταξες. Φερνεράκος. Πολύ ωραία πάσα, πολύ ωραία πάσα. Μπράβο. Ωραίος. Καταπληκτικό. Ο Χαριτζίνιο. Τι κάνεις τους παιχταράς, ρε. Τι κάνεις, ρε, παιχταρά μου, τι κάνεις, ρε, παλέμε. Να σου πάω στο παλιό. Το έχω κάνει. Εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Ναι. Γεια! Ωραίο σου το σαλάμα, λέγα. Είναι τρομερός, ρε. Παίζαμε με τον Κώστα πριν draft. Δεν μπορούσα να φανταστείς τι έκανε. Λασέμους γόρτς. Λασέμους γόρτς. Ωραία, την παλιά βγάζει ο τύπος. Για το σαλάς. Ω! Ναι, ρε μαλάκα, δεν βλέπω. Νόμιζα ότι εκεί πήγαινε μπάλα. Όχι, ρε μαλάκα. Ω! Πάμε. Μία Βέρνερ. Ω! Την κατέβασε, λέει. Άλλος δεν παίζει, βέβαια, αλλά... Ήθελα να δοκιμάσω. Καλώς ήταν. Από να αποκλειστώ τον Μονοφύλικα. Α, ωραίο! Λοιπόν, καλό. Καλό πρώτο ματσάκι. Πάμε το ζεσταματάκι μας. Έτσι, χαλαρά. Να ρολάρει. Πάμε δεύτερο γύρο. Προπονητάρα, μαλακά. Είδες πόσο ωραία παίζει ο Γκορέτσκα μπροστά από το σπίτι. Του έδωσε τα καλύτερα instructions. Ότι άμα είσαι π.χ. ένα καλό προπονητή, ο παίκτης να αντιλαμβάνεται πολύ σωστά τα instructions. Θα ήταν ένα feature μαλάκα που θα ήταν πολύ περίεργο. Άμα σε ξέρω εγώ, ο Κλοπ θα έκανε 300.000. Καλά, όχι και ένα εκατομμύριο. Ο Μουρίνιο μαλάκα πες να ήταν. Extinct, στα 3 εκατομμύρια. Στα 3 εκατομμύρια γιατί σκέψου πόσοι παίζουν πάρκετ μπάσκετ. Μαλάκα, Weekend League παίζει να παίζουν όλα Μουρίνιο. Όλοι Μουρίνιο θα θέλετε. Για να δούμε την ομάδα του αντιπάλου μας, αγαπημένο μου κοινό. Μπράβο, μου αρέσει. Μ' αρέσει το στυλ σου, μου αρέσει πάρα πολύ. Κοίταμε, δύο αλλαγές νομίζω πολύ GG ομάδα. Με δύο αλλαγές, ναι, ένα δεξί back και τον Abraham. Μάλλον, ναι. Αυτές τις δύο είδα κι εγώ. Πάμε για rest. Ναι, αν είναι καλός παίκτης δηλαδή θα είναι δύσκολο. Κοιτάζεις εκεί δεξιά σου που έχεις το ταμπάσκο και θα παίζεις καλά! Μαλάκα, έχω έρθει μια φορά με φούτερ εδώ πέρα σπίτι σου και δεν κρυώνω, μαλάκα. Ζεσταίνομαι. Πρώτη φορά δεν έχεις στο φούτο air conditioner. Κρύωνα κι εγώ πριν φούτο, μαλάκα. Ζακάρια, μαλάκα. Ωραίο! Με τα κούνη ήθελα, που έχω πατήσει κελδία και δεν το κάνει. Και έκανε ξεβίδωμα. Πήγε να του φύγει η μέση, μαλάκα το είδα. Πάω χώρο. Okay. Ωραίο. Ω, πέρασε λίγο από πάνω. Πήγε για μπάλα για παίκτη, φίλε. Δεν ήθελα να ρίσκω. Μπράβο, ρε. Πολύ καλή άμυνα. Πολύ. Πολύ κακή πάσα. Επίσης. Ω, πω. Ποιον έχουμε τέρμα. Λωρίς. Ω, άμα πει πολύ δωρές. Πώς θα το κόβω, θα με πει κόθησε. Γιατί λάγκαρες. Εσύ λάγκαρες. Αλλάζει το χειριστήριό μου, τώρα θα το γαμίσω. Ο Κότσο. Ναι, σαλά. Ναι. Το έχω κάνει κόλ, εντάξει, άραξε. Απλά, άσε το χειριστήριο, άστο. Ξαφιάστε λόγω το χειριστήριο. Δες τώρα που έχω ανοίξει το γύρο. Ω! Σάλα. Βέρνερ. Πήγαν το κλατσάρο. Πού πάει ο Κέλλες. Την πούνεις. Μπράβο. Αλλά το φάγαμε. Πάντα ξεκινάμε. Ναι, πείτε το στρώμα ένα γκολ τσάτ, δεν είναι κάτι. Για να είναι intense, να είναι ωραίο το βίντεο. Ω! Τέλεια. Μπράβο, τώρα μου. Σάλα. Τσολα. Βέρνερ. He has time to play it over. Van der Beek.
Πώς γύρισε από εκεί, ρε! Τσουκότσα. Μαλάκα, πίστευε ότι δεν γύρισε από εκεί. Α, εκεί δεν περάσει. Το κράτσα, το κράτσα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, δεν είναι. 2-0. Ωραία. Έχουμε χάσει καλές ευκαιρίες όμως, πάμε. We're in trouble. Να παίζει το κανένα του, κύριε φίλε. Πάμε. Ωραίο kick of glitch, θα το πάρουμε. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν kick of glitch, παίζουμε πολύ ώρα. Τσάτ. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Τσάτ, από το 36 στο 38, ξέρετε πόση ώρα είναι. Τίποτα, 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Πήγε τον τρόμο στο κλωτσίδι. Ναι. Παντρικό. Δώσε μου τον Douglas, γαμώ του. Γιατί τη σηκώνει, ρε μαλάκα. Φανταστικό ποδόσφαιρο αυτό. Είναι φανταστικό ποδόσφαιρο, Δημό. Είναι φανταστικό ποδόσφαιρο, Δημό. Είναι φανταστικό ποδόσφαιρο, Δημό. Που κούτσα. Φανταστικό 2-2. In no time. Προς Θεού. Ήταν αντικίκοφ γλίτς, γιατί όταν παίρνει την μπάλα από την άλλη πάει να κάνει κίκοφ γλίτς. Σωστό. Τρώγει κίκοφ γλίτς. Σωστό. Έκανε σε long driven φιλές. Όχι, απλά έκανε ένα φινισάκι τσαπαλό. Έκλεψε μου σαλά. Όχι, ρε! Όχι, 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 όχι! Εντάξει. Ξέρω τι κάνω. Είναι bait αυτό που κάνω. Bait. Είσαι bait. Πες και στην τότε να μην bait. Ωραίο. Έτσι γυρίζει το μάτς. JJ, ο Κότσα. Είναι και στο Sidemen. Και η Σάι, ο Λατζιντιέζεμ. Ο Λατζιντιμπιτή. Μα λέει, τι έβαλε. Πω, ο τραυματοφύλακας τι κάνει. Με έχει ψηφούν να πάνε να πάρουν τον Κότσα τώρα. Πρώτο μήχρονο χάναμε, λέει. Μα λέει, τι έβαλε. Λακροκίτες άρεσαν. Ωραίο. Πολύ ωραίος ο Κότσα, μαλάκα. Σκεφτράει ο Ροναλντίνιο, θα τους μαλάκα. Παντελέρια. Μαλάκα, τι ανατροπή μήχρονη ήταν. Τρομερή ανατροπή ήταν. Αυτή σε live στοίχημα, άμα το πιάσει. Ναι, μαλάκα, πάει, πα σε διακοπέ. Ανοίγει σύμπαν. Το έχουμε κάνει εδώ. Όχι, ρε μαλάκα, τέτοιο κοντρόλ. Ωραία το έφερε στο δεξί, αλλά την άνοιξε πάρα πολύ την μπάλα. Πατάω interception, ρε μαλάκα. Ω! Ψάιντι, ναι, ναι. Δεν θα χρειαστεί καν να μάθουμε ανοίγει γιατί το. Παίζει να μην πρόλαβα. Μια σαλό. Δεν προλαβα. Έπρεπε να την παίξει πολύ πιο πριν. Ναι, ναι, ναι. Τον έβγαζε. Όχι. Μόλις θα δούμε σώρα εγώ αυτό. Είμαστε λίγο στην άμυνα. Van der Beek. Patient build-up at the moment. Τι που κάνεις. Αχ, αν την έβγαζε λίγο πιο. Δεν μου αλλάζει παίχτη! Τόλουσε. Πήρε μόνο. Θα τον πόνω στο κέντρο. Όχι, ρε. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Να φεύγει. Να φεύγει. Σαλά, το πήρε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και φεύγω. Γιατί, τι την έπαιξε. Μια ρομάντα. Ω, μαλάκα! Μαλάκα μακαρφωνόταν αυτό, αλήθεια. Θυμήσε με Everton. Μαλάκα, μετά θα θυμήθηκα ότι είναι F21 και δεν θα παίρνει, αλλά πέρασε, μαλάκα. Δεν έχει γινόταν μπλοκ. Όχι, γιατί που... Μαλάκα, γιατί είναι που πάει μόνος, τον είδες. Έχει... Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Πολύ. Πολύ μεγάλη μαλακία πήγε να γίνει εκεί. Τη διώχνω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Παράταση. Είναι λίγο intense το ματσάκι. Ναι, είναι πολύ δυνατό μας. Πάμε παράταση, έχουμε μια αλλαγή να κάνουμε. Να βάλουμε Ρενάτο, νομίζω στη θέση του Κότσα καλύτερα. Γιατί βλέπω λίγο στο κέντρο, δεν τραβάμε. Ρε, εσύ κοίτα πόσο έχει ο Κότσα. Είναι 45 στην παράταση, ο Κότσα θα φτάσει. Θα είμαστε με 10 παίκτες. Ήταν εκεί ο Κόρης Κράφλι, γιατί να μην τον πάρει. Τον έχω τον Ρενάτο. Όχι, ρε μαλάκα. Και μας διάβασε, ναι. Μαλάκα, ο Ρενάτο φαίνεται πολύ ωραίος. Ναι, φαίνεται πάρα πολύ ωραίος. Έλα, ρε μαλάκα, τις βλέπω τις πάσεις αυτές. Μας κάνει το βαθμό. Ωωω! Και το κερδίζει στον αέρα τον πολύ. Ποιος είναι αυτό, Χάλαντ. Χάλαντ έχει βάλει. Ναι, εντάξει, φέρ. Εντάξει. Ναι. Άρε, πούστε. Πολύ, πολύ, πολύ.
And now the delivery. Strongly fisted away. Μέσα μου δεν το λήξει. Ψέματα. Βγάλει κόλμη. Μαλάκι, δεν έχει τέταρτη αλλαγή στην παράτηση. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Ποιος δεν το σκέφτηκε, βέβαια. Ναι. Μαλάκι, μαλάκι. Σαλά. Όχι! Όχι! Πέρασε από όλους μου. Ω, μας έπαιξε εκεί άσχημα. Και Αντάμα λέει. Όχι, ρε. Σωστά, αλλά Αντάμα είναι beast. Ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Δεν το... τώρα δεν γίνεται να με χάνει την μπάλα. Πάμε, γρήγορα, γρήγορα. Όχι, ρε, πούστη! Δεν μου δίνει την μπάλα, ρε. Τι κάνει, ρε. Όχι, ρε. Έχει χαλάσει το παιχνίδι, ρε. Τέλος. Ωραία. Δεν αξίζει να μην το φάσουμε. Όχι, φίλε, δεν αξίζει. Αυτό που μας έβαλε με το Χάλαντ, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει 2-3 τέτοια γυρνάσα. Όχι, ήταν πολύ ωραίο μάτς, φίλε, ήθελα να το πάρω αυτό το μάτς. Αυτό ήταν ωραίο μάτς. Γενικά, αν δεν έχετε CB που να είναι τουλάχιστον 74-75 pace, ναι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ρε, όχι, είναι χάλια, χάλια. Μια ένα κουταλάκι θα φάμε. Είναι πολύ ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι, μια κουταλιά θα φάμε. Πάμε να ανοίξουμε τα rewards. Πάμε, ναι, πάμε να κάνουμε claim. Τι rewards τώρα. Πάμε για παγκόπεδο, παιδιά, πάμε δυνατά. Όχι, ρε, φίλε, δεν έχουμε το χάσμα. Ήταν ωραίο μάτς. Το γυρίσαμε ωραία εκεί. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα ημίχρονο. Ωραία. Ωραία. Ωραία δεν ήταν ρεαρ. Ωραία δεν ήταν. Αυτό θα είναι όμως. Inform. Walkout. Veretout. Veretout. Γκίνια είχαμε ρε Μουλίνιο. Είχαμε γκίνια, είχαμε γκίνια. Ωραία. Experiment. Πολύ καλά πάκης. Dembele. Come on Dembele. Thank you Dembele. Πολύ καλό. Πολύ ωραίο. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Ωραία. Και Πάμε να τη φάμε. Έχουμε κανένα νερό. Θα έχουμε και από αυτά, θα έχουμε. Όχι, τόσο μεγάλο είναι, μαλάκα. Μαλάκα, αντρικά τι γλυκό του κουταλιού θα φάμε. Ναι. Τι λέτε, μαλάκα. Όχι, ρε μαλάκα. Ο άλλος έφερε. Θα φάμε σούπα. Ρε. Εντάξει, τώρα. Μαλάκα, δες πόσο είναι όλο. Άμα βάλουμε το μισό. Δεν είπα να το γεμίσει, δε φιλά, να ξεχυλήσει. Ωραία, θα βάλω χωρίς ένοιξη σε μένα. Ναι, έλα. Εγώ να πιω πρώτο. Σου άνοιξε μύτη. Ναι. Για εδώ. Το βάλουμε στο ρυθμό μου λίγο να είναι καλό. Δεν πέφτει πολύ, ρε. Ρίξε. Νομίζω enough. Αυτό εκεί, τόσο θα. Νομίζω enough. Λοιπόν, βλέπετε πώς έχω βάλει. Περίμενε, και εγώ θέλω. Νομίζω enough. Μισή κουταλιά τη σούπα είναι ουσιαστικά. Καλά, κάνουμε γεια μας. Είσαι έτοιμος. Κάνουμε γεια μας. Έτσι. Άντε, γεια μας. Όχι. Έχω λαγκάρει πάρα πολύ. Ω, είναι χάλια. Όχι, όσο το... Πολύ δυνατό. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έχουν λαγκάρει στα μάτια μου, ρε. Όχι, όχι, τώρα έχει κατεβεί στο λαιμό μου. Δεν είμαι καλά. Το νερό δεν κάνει τίποτα, δεν ξέρεις. Εμένα μου καίνει τα χείλια μου τώρα. Εμένα με καίνει το στόμα και η γλώσσα και μου πίνει πολύ σάλιο, πάρα πολύ σάλιο. Ρε. Ωραίο βιντάκι μου σήμερα. Ωραία, ναι, είχα φίλε μου. Πολύ ωραία πήγε. Να είσαι καλά. Πω. Ευχαριστώ που μας έκανε την τιμή. Να είσαι καλά, φίλε μου. Πολύ καλά. Δεν είμαστε πολύ καλά. Αλλά αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Κοιτάξτε εδώ, πήγα να πάω μέγκαβα. Χάλια είμαι. Κάντε like, κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει. Και έχω τα links κάτω. Πηγαίνετε τσεκάρτε. Θα τα πούμε. Bye.